Ζωντάνεψαν σήμερα για έκτη χρονιά οι ζωφερές μνήμες της φωνικής τραγωδίας της Πυρκαγιάς στο Μάτι, με το πένθος αλλά και το τραύμα για τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω να παραμένει άσβεστο και αναλύωτο. Λίγες εβδομάδες μετά την πρωτόδικη απόφαση που σκόρπισε οργή και απογοήτευση, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες διατρανώνουν το αίτημά τους για δίκαιη δίκη και δικαίωση των ανθρώπων τους, προσβλέποντας τη δίκη του εφετίου που ακόμα δεν έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης. Έξι χρόνια μετά την αποφράδα 23 Ιουλίου του 2018 και την τραγική απώλεια των 104 ανθρώπων στη φωνική πυρκαγιά του Ματιού και έπειτα από μια πρωτόδικη δικαστική απόφαση που χαρακτηρίστηκε προσβολή για τους νεκρούς, οι συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες και κάτοικοι στο Μάτι αναζητούν ακόμα δικαίωση. Μαζευτήκαμε σήμερα να κάνουμε το μνημόσυνο στους συνανθρώπους μας που δολοφονηθήκανε άγρια πριν από 6 χρόνια. Και να τους ζητήσουμε συγγνώμη για την ντροπιαστική απόφαση του πρωτοβάθμου δικαστηρίου. Η έκτη επέτειος της φωνικότερης δασικής και αστικής πυρκαγιάς στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μιας από τις φωνικότερες παγκοσμίως έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επανέναρξη της δίκης στο εφετείο από μηδενική βάση, αφού η πρωτόδικη απόφαση της 30ης Απριλίου έριξε πολύ αλάτι στις πληγές που άφησε η τραγωδία. Καταδικάζοντας μόλις σε 6 επιχειρησιακά στελέχη σε ποινές φυλάκισης εξαγοράσιμες προς 10 ευρώ την ημέρα σε σύνολο 21 κατηγορουμένων. Δεν έχω τι να πω. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε ένα πλημέλημα. Εμείς έχουμε ανάβουμε μόνο καντήλια από τάφους και όλοι αυτοί τη βγάλαμε 37.000 με 18. Όταν τα δικά μου παιδιά στη μονάδα ήταν 22.000. Δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω ότι αυτά είναι τα χάλια τους. Άλλη μια φορά να χειροκροτήσω. Σήμερα το πρωί έγιναν δύο μνημόσυνα. Αρχικά επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στο Νέο Βουτζά, και ύστερα αρχιερατικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Με τους ανθρώπους να ζουν και να ξαναζουν τις αποτρόπαιες εκείνες στιγμές, να απαιτούν αυτή τη φορά μια δίκαιη δίκη και να μην το βάζουν κάτω. Ήμουν βέβαια εγκαυματίας. Έχω πολλά. Πολλές αναπηρίες μου έχει αφήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να αγωνίζεται κανείς πολύ, να μην τα παρατάει. Δηλαδή η προσπάθεια να είναι συνεχής. Εγώ ήρθα 3 φορές στο χείλος του θανάτου. Εδώ έφτασα μετά από 8 μέρες. Μου λένε ότι όταν πενθεί κάποιος, ήμουνα μετά στο νοσοκομείο συνέχεια. Δεν ο σύζυγος χάθηκε μετά από 22 πράγμα. Μέρες δεν και το παιδί ήταν 67 ημέρες στην εντατική. Το πένθος που απλώθηκε πριν από 6 χρόνια πάνω από το Μάτι, το Νέο Βουτζά, το Κόκκινο Λιμανάκι, την Αμπελούπολη και τον οικισμό του Προβάλλυνθου δεν σβήνει και τα βλέμματα όλων βρίσκονται στο εφετείο, όπου στη δίκη που ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου, έπειτα από 6 συνεδριάσεις, ακόμα το δικαστήριο δεν έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης. Δεν είδα κανέναν να λειτουργεί ενοχικά. 6 χρόνια δεν έχουν να βγει να ζητήσουν ούτε μια συγγνώμη. Έτσι. Από την προηγούμενη πλευρά. Βεβαίως. Αντιθέτως, βγήκαν να ρίξουν ακόμα και στους νεκρούς ευθύνες. Εμένα μου είπαν ότι κάηκα γιατί με πιάσε πανικός και έτρεξα στη φωτιά. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Είτε φάνε άλλες 10 δραχμές την ημέρα, είτε γίνει παραγραφή. Δεν μας αλλάζει τίποτα. Μακάρι να γίνει παραγραφή, να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να ξεφτυλιστεί και το ελληνικό δημόσιο και να δικαιωθούμε κι εμείς για κακοδικία. Συγγενείς θυμάτων και επιζώντες έχουν ήδη προαναγγείλει την προσφυγή τους στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, καθώς έχουν ανακοινώσει πως πρόκειται να προσφύγουν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, να αποστείλουν ανοιχτή επιστολή στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αλλά και να ζητήσουν από την Εισαγγελία Αθηνών να ελέγξει όλα όσα έγιναν μέχρι τη δίκη, αλλά και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Υπήρξε μια οργιώδης προσπάθεια συγκάλυψης. Θεωρώ ότι η Εύρα δεν έλαβε υπόψη καθόλου τις καταθέσεις των ανθρώπων που καταθέσαμε. Mm-hmm. Ούτε τα περιστατικά, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα δεν έλαβε υπόψη της τους εμπειρογνώμονες. Σήμερα το απόγευμα τελέστηκε τρισάγιο στο μνημείο των θυμάτων της τραγωδίας και έπειτα ακολούθησε πορεία στο δρόμο της φωτιάς μέχρι το ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι. Λίγο αργότερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Καυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε ένα συγκινητικό δρόμενο, αφήνοντας στη θάλασσα 104 πλωτά φαναράκια στη μνήμη κάθε ενός αδικοχαμένου ανθρώπου στην πυρηνή Λέλαπα που ισοπαίδωσε την περιοχή σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια. Ενώ απελευθέρωσε ένα λευκό μπαλόνι για κάθε παιδί που χάθηκε εκείνη την ημέρα.
Έξι χρόνια μετά, το πένθος, η οργή και η απογοήτευση των κατοίκων στο Μάτι παραμένουν άσβεστα. Κέρτσος Κωνσταντίνος. Κλάδιος Ιάκωβος. Κλάδιου Μαρία. Κλάδιος Ιωάννης. Κοκκινίδη Πιπίνα. Κοκκινίδης Παναγιώτης. Κοκκινίδης Γεώργιος. Κοκκινίδης Δημήτριος. Καθιστώντας την ανάγκη για δικαίωση των 104 θυμάτων σε ζήτημα ζωτικής σημασίας, πρωτίστως για τους ανθρώπους τους που έμειναν πίσω, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία που δεν ξεχνά και δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα, μένουμε στο Μάτι. Με το Μάτι θα συνδεθούμε. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Νίκος Παναγιώτου. Νίκο, καλησπέρα από την Αθήνα. Βρίσκεσαι στο Μάτι. Δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί οι εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες ξεκίνησαν από νωρίς σήμερα το πρωί και μέχρι πριν λίγο τουλάχιστον βρισκόταν σε εξέλιξη. Καλησπέρα. Πάνω στις 9 η ώρα κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα, με συγγενείς και φίλους και αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων να αφήνουν 104 πλωτά φαναράκια στη θάλασσα. Μια εικόνα εξαιρετικά συγκινητική. Όλοι είναι σε μια κατάσταση αναστοχασμού από νωρίτερα, με τα τρισάγια, τις ομιλίες που έγιναν. Αναβιώνουν εδώ οι φοβερές αυτές μνήμες. Δίπλα μου έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν την ατυχία το φοβερό εκείνο βράδυ πριν 6 χρόνια να χάσουν δικά τους αγαπημένα πρόσωπα. Μιλάμε για την κυρία Αθηνά Μουτάφη και τον κύριο Άρη Χερουβίμ. Ξεκινάμε με την κυρία Μουτάφη. Κυρία Μουτάφη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μιλάτε με τον κύριο Πάνο Χαρίτο. Κυρία Μουτάφη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. 6 χρόνια έχουν περάσει. Δεν ξέρω αν τα 6 χρόνια αυτά πλέον σας έχουν φέρει σε ένα σημείο που μπορείτε διαφορετικά να προσεγγίσετε το τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω αν έχετε αφήσει πίσω τις εικόνες εκείνης της ημέρας ή αν αυτό είναι ένα βίωμα το οποίο, όσο και αν παλέψει κάποιος, ασχέτως ψυχικών αποθεμάτων, είναι κάτι το οποίο το βιώνει και το κουβαλάει μαζί του. Είναι δυνατόν να τις αφήσεις πίσω αυτές τις εικόνες? Δεν γίνεται. Είναι κάθε χρόνο και χειρότερα είναι, παιδιά. Εγώ είμαι ακριβώς στο σημείο που μπήκα στη θάλασσα και έχασα το παιδί μου. Εδώ έγινε η τελευταία εκδήλωση που αφήσαμε τα φαναράκια. Εδώ, σε αυτό το σημείο, μπήκα μέσα. Ήταν η τελευταία μου επιλογή. Νομίζαμε ότι σωθήκαμε μπαίνοντας στη θάλασσα, αλλά δυστυχώς ήταν ο θάνατός μας εδώ. Εδώ έχασα το παιδί μου με απουσία του λιμενικού και τα υπόλοιπα που ξέρετε, με την αστυνομία να βάζει όλο τον κόσμο μέσα που μπλόκαρε ο δρόμος και αναγκαστικά μπήκαμε μέσα. Ο γιος σας, δεν έχει αλλάξει το παιδί κάτι. Σας ήταν στην ηλικία των 23 ετών όταν συνέβη. 24, ναι, 24. Όταν συνέβη ό,τι συνέβη. Ναι, ναι, ναι. Ζήσατε μια ακραία κατάσταση στην οποία... Ναι. Το είπατε, το ξέρουμε όλοι, δίχως συντονισμό, δίχως οδηγίες, αποφασίσατε βασιζόμενοι στο ένστικτό σας να επιλέξετε το δρόμο προς τη θάλασσα, όπου... Δεν ήταν πλέον... μόνο το ένστικτο, δεν είχαμε άλλη επιλογή εμείς. Τη συγκεκριμένη ώρα και εδώ που βρεθήκαμε δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ή καθόμασταν μέσα στα μάξη και κεγόμασταν, όπως κάγει πολλοίς κόσμος, ακριβώς αυτό το σημείο που άφησα εγώ τα μάξη. Ή μπαίναμε στη θάλασσα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουμε. Και το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την ώρα ήταν να βγούμε στη θάλασσα. Πέφτετε δεν είχαμε άλλη επιλογή. Πέφτετε στη θάλασσα σε μια συνειδητή επιλογή. Και θα ξαναπώ ότι ακολουθείτε το ένστικτο πλέον, γιατί δεν υπήρχαν οδηγίες, δεν υπήρχε κανένας συντονισμός. Οπότε ακολουθείτε το ένστικτο της επιβίωσης. Ναι, εννοείται. Άμα υπήρχαν παλεύετε οδηγίες και συντονισμός, παλεύετε με την κάπνα που υπήρχε εκείνο το βράδυ. Χάνετε το παιδί σας, χάνετε τον άνθρωπό σας, το γιο σας εκείνο το βράδυ. Και 6 χρόνια μετά βρίσκεστε στο ίδιο σημείο. 6 χρόνια μετά εκτιμάτε ότι έχουν δοθεί ικανές απαντήσεις? 6 χρόνια μετά υπάρχει απάντηση στο γιατί? Όχι, δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί. Γι' αυτό το είδαμε με την απόφαση του πρωτόδικου. Δεν υπάρχει απάντηση. Πλέον περιμένετε το εφετείο, αλλά υπάρχει δρόμος για να φτάσουμε εκεί. Περιμένετε ενδεχομένως και μια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου? Αναβάθμιση δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Το πλημέλημα δεν γίνεται τώρα πλέον κακούργημα. Δεν γίνεται. Θα δικαστείς ως πλημέλημα. Και εμείς πρέπει πάλι να πάμε να καταθέσουμε, να ξαναπεράσουμε όλοι οι συγγενείς τις μαρτυρικές ώρες αυτές, να τους
πείσουμε πάλι ότι εμείς λέμε αλήθεια για αυτόπτες μάρτυρες που μείναμε από πίσω, γιατί δυστυχώς δεν πεθάναμε όλοι και εμείς είμαστε μάρτυρες. Αλλά δεν εισακουστήκαμε στην πρωτόδικη. Ελπίζω τώρα η δεύτερη δίκη που γίνεται, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αυτή τη φορά η έδρα να ακούσει αυτά που έχουμε να της πούμε. Αλλιώς υπάρχει και έξω από την Ελλάδα να μας ακούσουν. Κυρία Μουτάφη, αυτό που βιώσατε κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να το βιώσει, κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να χάνει το παιδί του, εσείς το βιώσατε ωστόσο. Και αναρωτιέμαι, έχοντας μπει σε μια διαδικασία, επιζητώντας τη δικαιοσύνη, έχετε μιλήσει για τους δικαστές οι οποίοι δεν θα πρέπει να φανούν κατώτεροι των περιστάσεων, όπως οι αρμόδιοι την μοιραία ημέρα της φωνικής. Ναι, έτσι τους είχα πει, στην κατάθεσή μου. Ναι. Και αναρωτιέμαι, η δικαίωση. Η τελευταία μου πρόταση ήταν αυτή. Η δικαίωση για σας ποια είναι, τι είναι αυτό το οποίο θα σας κάνει να νιώσετε ότι δικαιωθήκατε τελικά? Η δικαίωση για μένα είναι να τιμωρηθούν και να τιμωρηθούν. Να πάνε φυλακή. Αυτή είναι η δικαίωση. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή είναι η δικαίωση για μένα. Και όχι μόνο για το παιδί μου. Για το παιδί μου, όπως είπατε, δεν θα γυρίσει πίσω ούτε οι 103 οι άνθρωποι που φύγαν έτσι. Αλλά για παραδειγματισμό για τους επόμενους, να ξέρουν ότι όταν αναλαμβάνουν μία θέση ευθύνης, έχουν και την ευθύνη της θέσης μετά. Δεν γίνεται μόνο όταν παίρνουμε προαγωγές να είμαστε φωτογραφίες, γαλόνια, και όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή να αναλάβει την ευθύνη του να την αποποιείται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τότε τι τον βάλαμε εκεί? Για ποιο λόγο? Δεν ήταν υπεύθυνος ο ένας, δεν ήταν υπεύθυνος ο άλλος, δεν ήταν ο άλλος, τότε ποιος ήτανε? Κανείς δεν ήταν υπεύθυνος. Ποιος ήταν υπεύθυνος τελικά? Κάποιος ήτανε. Ποιος ήτανε? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι και όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος? Πώς χαθήκαν έτσι 104 άτομα σε μισή ώρα από τη Ραφίνα? Η Ραφίνα, μα κάνετε έτσι, να εκεί πίσω είναι. Εγώ μιλάω για το παιδί μου που το έχασα στη θάλασσα. Και οι άλλοι άνθρωποι που καήκανε, τι είναι η Αθήνα? Είναι μισή ώρα από τη Βουλή είμαστε. Δεν είμαστε σε κανένα χωριό χιλιόμετρα μακριά έξω από την Αττική. Κάποιος φταίει. Αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά δεν το νομίζω. Από την εμπειρία που έχω από την πρώτη δίκη, που τους χάιδεψε όλους ωραία-ωραία και τους αθώωσε. Επειδή δεν το γνωρίζω, επιτρέψτε μου. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά. Όχι, είναι απόλυτα ναι. Κατανοητό. Επιτρέψτε μου μια ερώτηση, επειδή δεν το γνωρίζω. Δεν φταίει κανείς δεν φταίει. Αυτό είναι η κοροϊδία. Ναι. Η σχέση σας με το Μάτι. Τι δεν γνωρίζετε? Η σχέση σας με το Μάτι, υπήρχε κάποιο σπίτι δικό σας εκεί, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει? Μένατε στο Μάτι? Όχι, δεν είχα εγώ καμία σχέση. Όχι, δεν είχα εγώ σχέση με το Μάτι. Μία φίλη μου ήταν εδώ που με φιλοξενούσε. Την οποία την έχασα κι αυτή. Πρώτα χάθηκε αυτή με στη θάλασσα και μετά το παιδί μου. Δηλαδή, εγώ είχα δύο θανάτους μπροστά στα μάτια μας. Μάλιστα. Πλέον για εσάς το Μάτι. Και γι' αυτό όλο δεν φταίει κανείς. Το λιμενικό απόν. Πλέον για εσάς το Μάτι, αυτή η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε απόψε, βρεθήκατε σήμερα, είναι το επισκεπτήριο μια φορά το χρόνο? Στην ημέρα την ναι, σημερινή. Ναι, είναι μια φορά το χρόνο. Ναι, αυτή την ημέρα, ναι. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε και στον κύριο Άρη Χερουβίμ. Μένει μαζί μας ναι. Η κυρία. Okay, περάσουμε και στον κύριο Χερουβίμ, ο οποίος και αυτός. Καλησπέρα σας από το στούντιο, κύριε Χερουβίμ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχετε χάσει και εσείς ανθρώπους εκείνη την μοιραία ημέρα στο Μάτι. Και σήμερα, 6 χρόνια μετά, και εσείς βρίσκεστε εκεί. Φαντάζομαι μέσα από μία ίδια οπτική, μέσα από μία ίδια προσέγγιση, όπως και των υπολείπων, όπως και της κυρίας Μουτάφη, η οποία βρίσκεται δίπλα σας. Επιζητώντας τη δικαίωση, επιζητώντας να πέσει φως και να βρεθούν όσοι ευθύνονται για ό,τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Δυστυχώς οι προσδοκίες μας για δικαίωση είναι πολύ μικρές.
Όταν έχουν χαθεί 11 παιδιά εδώ, εγώ έχω χάσει τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα δύο δίδυμα ανιψάκια μου που ήταν 5 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δικαίωση για τα παιδάκια αυτά, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή ένα μικρό πρόστιμο ή άντε τώρα στο δεύτερο βαθμό, αντί για 6 κατηγορούμενους να έχουμε 10 που θα κριθούν ένοχοι. Τι θα αλλάξει στην ουσία. Εσείς εκείνη την ημέρα βρισκόσασταν εκεί, βρισκόσασταν μαζί με τους ανθρώπους που χάσατε? Όχι, δεν ήμουνα. Δεν ήσασταν εκεί. Εγώ ήμουνα στην Αθήνα και προσπαθούσα να δω τι γίνεται, πού είναι. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είχαν καταλήξει από νωρίς, εγώ την άλλη μέρα το έμαθα. Όταν ακούσατε, κύριε Χερουβέμ, την πρωτόδικη απόφαση σε σχέση με την, ναι, με την ετοιμιγορία, στην ετοιμιγορία αναφέρομαι, του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η αντίδρασή σας ποια ήταν? Εγώ ήμουν από τους λίγους ανθρώπους που το περίμενε. Ήμουν από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί κάθε μέρα στο δικαστήριο και έχοντας ζήσει επί 18 μήνες όλα όσα είχαν γίνει, όλα τα επιχειρήματα των κατηγορουμένων, όλο το θεατρικό που στήθηκε για να φτάσουμε στην τελευταία πράξη, τη Μεγάλη Δευτέρα, δεν ήθελε πολύ κόπο για να καταλάβεις τι γινόταν. Ακόμα και η μέρα που επιλέχθηκε για να ανακοινωθεί η απόφαση δεν ήταν τυχαία. Αλλά τέλος πάντων, τώρα πρέπει να μπούμε σε άλλα χωράφια και... Θα ρωτήσω και εσάς αυτό που ρώτησα και την κυρία Μουτάφη νωρίτερα. Έχοντας χάρη ανθρώπους, η δικαίωση τελικώς ποια μπορεί να είναι? Τι είναι αυτό που θα δώσει μια ανάσα βαθιά ανακούφισης, ούτως ώστε να πεις ότι νιώθω δικαιωμένος πλέον? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Το πρώτο πράγμα που είχαμε σκεφτεί έτσι όταν αρχίσαμε να μιλάμε μεταξύ μας κάποιοι από τους πληγέντες, συγγενείς θυμάτων ή εγκαυματίες κτλ, ήταν να μην ξαναγίνει ποτέ το ίδιο. Λέγαμε ποτέ ξανά μάτι. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται συνέχεια. Και δεν θα μιλήσω μόνο για το Τέμπι, θα μιλήσω ότι και πέρσι καήκαν 28 άνθρωποι, πνιγήκανε 17, νοκιμόντουσαν. Βλέπετε, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι και στο πρωτόδικο αλλά και τώρα στο δεύτερο βαθμό, στο εφετείο, διαπιστώνεις ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών σε αυτή τη χώρα. Η κρατική λειτουργία, η οποία είναι στο απειρόβλητο, και οι απλοί πολίτες σαν εμάς που καίγονται, πνίγονται, τρακαράνε και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Είπατε αυτό ότι επαναλαμβάνεται αυτό και που... θα γιορτάσουμε αύριο τα... Είπατε ότι δεν θα έπρεπε να ξανασυμβεί, ναι, και δώσατε ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, άρα δεν είναι η κακιά η ώρα. Είχε ακουστεί Μα πώς είναι η κακιά η ώρα? Εδώ πέρυσι, να σας πω αυτό, δεν θα... ήταν ευκαιρία σήμερα να έρθουν μαζί μας και δεν ήρθανε. Δύο παραλίες πιο κάτω που αφήσαμε μπαλόνια για όλα τα παιδάκια που φύγανε, για τα 11 παιδάκια, πετάξαμε 30 στη θάλασσα μέσα, κάτω από το περίφημο σημείο που χάσαν τη ζωή τους 26 άτομα αγκαλιασμένα, για να δουν αυτές τις περίφημες παραλίες του Ματιού, που μας λένε ότι γιατί, πώς θα έπρεπε να κατέβει ο κόσμος, γιατί δεν σώθηκε, σώθηκε, δεν σώθηκε. Μία αυτοψία χρειάζεται για το τι έγινε εδώ πέρα. Πραγματική αυτοψία όμως, με ανοιχτά τα μάτια. Φανταστείτε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν τόλμησε να έρθει για αυτοψία στο χώρο. Υποθέτω ότι στην κοινή λογική ένα άτομο να χαθεί σε ένα τρακάρισμα ή να το χτυπήσουν ή οτιδήποτε, κάθονται και αναλύουν τι έκανε, πού πήγε, με ποιον μίλησε, τι έκανε ο δράστης, με ποιον μίλησε, πού πήγε μετά και το ένα και το άλλο. Εδώ έχουμε 104 θανάτους. Δεν μιλάμε για φρικτά πράγματα. Δηλαδή για ανθρώπους που πήγαιναν κάργουνο, έτσι. Αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω τους στους 1000 βαθμούς και παραπάνω. Και δεν ίδρυσε το αυτή κανενός. Μπήκαν όλοι σε ένα τσουβάλι και τους πέταξαν. Έτσι έκανε η ελληνική πολιτεία.
Η κυρία Γιατί δεν είναι μόνο το τι έγινε εκείνη την ημέρα, είναι τι γίνεται 6 χρόνια τώρα. Η κυρία Μουτάφη νωρίτερα μίλησε για τα περιθώρια που υπάρχουν, για τις αντοχές που υπάρχουν, για να περιμένεις την δικαιοσύνη, για να περιμένεις να αποφανθεί και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το εφετείο στην προκειμένη περίπτωση. Και εφόσον και εκεί δεν υπάρξει δικαίωση, υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μονόδρομος και θα τον πάτε συνολικά οι συγγενείς των θυμάτων μέχρι τέλους αυτός. Μετά την πρωτοδική απόφαση, επειδή ήταν προκλητικότατη και άλλωστε δεν ήμασταν μόνο εμείς που αντιδράσαμε, αντέδρασε όλη η Ελλάδα και όποιος μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, αποφασίσαμε και κάναμε τον Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων και των Εγκαυματιών. Αυτός ο σύλλογος που είναι φρέσκος έκανε σήμερα όλες τις εκδηλώσεις και ενωμένοι θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων μας. Να δικαιωθούν έστω ηθικά. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, από το ίδιο βράδυ, εκείνο το βράδυ, έχουμε υποστεί προπυλακισμό οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ότι φταίγαμε εμείς, ότι. Αυτά θα τελειώσουν. Κύριε Χερουβίμ, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση αυτή στο Δελτίο, όπως ευχαριστώ και την κυρία Μουτάφη, να ευχηθώ και στους δύο καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα που δίνετε.